είναι αρκετά σοβαρά θέματα, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με το έγκλημα. Όσον αφορά τις συνθήκες, εκείνο το οποίο θα πρέπει να θυμηθεί, κάτι που έχει αναφερθεί και στο ρεπορτάζ προηγουμένως, ότι ήταν αυτοκίνητο το οποίο δεν το κυκλοφορούσε το θύμα, δηλαδή ήταν ακινητοποιημένο, δεν το οδηγούσε και ο μηχανισμός είχε εντοπιστεί μέσα στον φτερό του μπροστινού δεξιού τροχού καλυμμένος. Οπότε αυτά τα δύο στοιχεία, κάτι το οποίο σίγουρα οι ανακριτές καλούνται να απαντήσουν τα σχετικά ερωτήματα, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Προωθείται σήμερα, προωθούνται τα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις και από πλευράς ανακρίσεων, εκείνο το οποίο μπορώ να πω σε αυτόν τον στάδιο, είναι ότι όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται, έχοντας υπόψη το ότι υπάρχει με αυτόν τον εντοπισμό του εκρηκτικού μηχανισμού. Λοιπόν, αυτό για την υπόθεση. Είχαμε και νέα σύλληψη για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, κύριε Αγγελίδη. Ναι, υπάρχει μια υπόθεση. Έχει συλληφθεί έναν πρόσωπο 25 χρόνων στη βάση των πληροφοριών ότι εκατείχε αρχεία παιδικού πορνογραφικού υλικού. Πριν από λίγο έχει εκδοθεί το σχετικό διάταγμα για την κράτηση του για περίοδο 5 ημερών. Έχουν παραλυφθεί κατά διάρκεια της έρευνας αριθμός φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων. Θα παραμείνει υποκράτηση για 5 μέρες όπως έχω πει και βεβαίως εξετάζονται αδικήματα τα οποία αφορούν την κατοχή και διανομή παιδικού πορνογραφικού υλικού. Λοιπόν, αφέθηκε εντωμεταξύ πριν κλείσουμε και ελεύθερος ο 29χρονος που είχε συλληφθεί για τη ληστεία στην Πέγια, έτσι. Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό και διαλεύκανση της υπόθεσης. Ναι, βεβαίως. Έχει αφαιθεί ελεύθερο το συγκεκριμένο πρόσωπο, αφού δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούσαν περαιτέρω την κράτησή του. Αυτό είχε γίνει χθες το βράδυ. Οι ανακριτές σήμερα είχαν κάνει μια αξιολόγηση του έργου το οποίο είχε γίνει από χθες μετά την διάπραξη του εγκλήματος μέχρι αυτά το βράδυ χθες. Και οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, είναι σε εξέλιξη τόσο με τις ανακρίσεις προσώπων αλλά και τις έρευνες γενικότερα όσον αφορά την υπόθεση αυτή της ληστείας. Και σίγουρα το κάθε τι αξιολογεί, όπως είχαμε μπει χθες αρκετά προσεκτικά με όλες τις λεπτομέρειες προχωρώντας και τις ανακρίσεις προσώπων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελίδη. Καλώς σας μεσημέρι. Ο Τρίσο Παπαδόπουλος διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο Ερευνώντα Λειτουργό στην υπόθεση Ελένης Λοϊζίδου. Η ίδια την ίδια ώρα έδωσε και συνέντευξη, μίλησε και στην Guardian την εφημερίδα, λέγοντας ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό, απλά έκανε τη δουλειά της.